Οι οργανωμένες παραλίες της Αλεξανδρούπολης γεμίζουν κόσμο, καθώς όπως φαίνεται το άγχος της καθημερινότητας εξαφανίζεται με καλή παρέα και με μία δροσερή βουτιά. Η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης κατέγραψε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνιάσια σε οργανωμένη παραλία της Αλεξανδρούπολης, με τους πολίτες να περιγράφουν τον κλασικό τύπο της παραλίας. Το κλασικό τύπο παραλίας... τον τουρίστα. Εγώ είμαι τουρίστας πάντως, Γερμανία. Ο κλασικός τύπος παραλίας θεωρείται ότι είναι ο τουρίστας. Μεσοβδόμαδα ναι. Κυριακάτικα θα είναι ο κλασικός Έλληνας που θέλει να πιει το φραπεδάκι του με το κύμα. Είναι αυτός που κάθεται σε μια καρέκλα και πίνει καφεδάκι. Το κλασικό τύπο παραλίας. Τι να σου πω, νομίζω είναι αυτός που έρχεται αλλά δεν μπαίνει στη θάλασσα, απλώς κάθεται συνέχεια και κάνει μια αλλιοθεραπεία γιατί κοιμάται. Αυτός είναι νομίζω. Ο κλασικός τύπος παραλίας θα έρθει στη θάλασσα, θα πάρει τον καφέ του, θα κάνει την αλλιοθεραπεία του και μετά θα κάνει ίσως και μια βουτιά. Οι ρακέτες είναι μες στο πρόγραμμα? Οι ρακέτες τα τελευταία χρόνια νομίζω δεν είναι τόσο πολύ στο πρόγραμμα. Έτσι, ίσως άλλα σπόρα έτσι βλέπω στην παραλία. Πιο πολλοί έτσι παίζουν φρίσμπι. Πώς περνάμε? Καλά, πολύ καλά. Η θάλασσα πώς είναι? Η θάλασσα πολύ ωραία, ζεστή. Δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω τον τύπο που θα συναντήσει κάθε παραλία, αλλά υπάρχουν και οι διαφορετικοί τύποι, αυτοί πάνε χαρούν τη θάλασσα, τον καιρό και να παίξουν. Για τους περισσότερους πολίτες και πάντα με καλή διάθεση, ο κλασικός τύπος παραλίας είναι οι μανούλες που η ανησυχία τους για τα τέκνα τους είναι πάντα επίκαιρη και σταθερή αξία στις παραλίες όλου του κόσμου. Οι μανούλες που φοβούνται για τα παιδάκια τους περισσότερο, φαντάζομαι, αυτοί. Ο γονέας που πάντα θα ζητάει, θα προσέχει τα παιδιά του, τα παιδιά που θα παίζουν με το νερό ή με την άμμο. Οι αθλητές, οι αθλητικοί τύποι που θα ασχολούνται με τις ρακέτες και με το βόλεϊ. Ευτυχώς οι ρακέτες έχουν εκλείψει πλέον, αλλά οι μαμάδες δεν αλλάζουν στην Ελλάδα μέχρι και τα παιδιά να γίνουν και 80 χρονών. Οπότε, μάλλον η μαμά που κυνηγάει, πώς το λένε, το παιδάκι της ή τα παιδιά γενικά.